διοικητικό κέντρο της κοιλάδας η πόλη Σαζούν, ακαθόριστης ηλικίας που κουρνιάζει στη σκιερή πλευρά του Θαραγκιούν. Το πιο εντυπωσιακό κτίριο στη Σαζούν είναι το παλάτι του Σουλτάνου, τετραόροφο, μεγαλόπρεπο, με υπερυψωμένα θεμέλια και αρχιτεκτονική διάφορη της τοπικής. Στην Επανάσταση του 1967 από εδώ έφυγε για να γλιτώσει στη Σαουδική Αραβία ο τελευταίος Σουλτάνος και φαντάζομαι τον αριστερό ηγέτη Αμπτούλ Φατάχ Ισμαήλ να εκφωνεί εδώ από κάποιο παράθυρο πύρινους λόγους για τη λαϊκή δημοκρατία της Ιεμένης. Νύχτα μαγική στη Σαζούν, μια από τις χίλιες, με το παλάτι του Σουλτάνου να λάμπει σαν μαργαριτάρι λουσμένο στο φως. Η ιερότερη πόλη της κοιλάδας και μια από τις πιο σεβαστές σε ολόκληρη τη χώρα είναι το Ταρίν. Ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα από ένα κατευθείαν απόγονο του Μωάμεθ, τον Αλ Χαντί. Σημαντικό κέντρο της διδασκαλίας του Ισλάμ σήμερα με 365 τζαμιά, ένα για κάθε μέρα. Ο λευκός μιναρές του τζαμιού Αλ μουκταρ με τα 50 μέτρα του, ο ψηλότερος της Αραβίας, είναι το σήμα κατά τεθέν ολόκληρης της κοιλάδας. Το Ταρίν μοιάζει να μην ανήκει στην Ιεμένη. Μετανάστες κυρίως από την Ινδονησία, ερχόμενοι πίσω έφτιαξαν σπίτια με στοιχεία που τους είχαν εντυπωσιάσει. Πολύχρωμους οβάδες, ολίγων μαυρτανικές καμάρες, ινδικές πινελιές, παραθυρόφυλλα σε κραυγαλαία χρώματα, ένα αρχιτεκτονικό αλαλούμ ή αν θέλετε πιο κομψά ινδονησιακό μπαρόκ.